Μία ακόμα μεγάλη φορολογική ανατροπή αναμένεται να έρθει μέσα στο 2019 εφόσον υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί που έχουν πέσει στο τραπέζι. Μετά το φορολογικό διαζύγιο που θα δίνεται από φέτος στα ζευγάρια που θέλουν να υποβάλουν χωριστή δήλωση, εξετάζεται η δυνατότητα έκδοση ξεχωριστών καθαριστικών σημειωμάτων για όλους. Δηλαδή και για τα ζευγάρια που θα υποβάλουν φέτος κοινή φορολογική δήλωση να εκδίδεται ξεχωριστό καθαριστικό σημείωμα. Με το ατομικό καθαριστικό κάθε σύζυγος θα λαμβάνει την επιστροφή φόρου που δικαιούνται χωρίς να γίνεται σε ψηφισμός με τυχόν οφειλές του άλλου σύζυγου ή θα πληρώνει το φόρο που το αναλογεί. Αυτό όμως που προβληματίζει τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και ίσως γι' αυτό και δεν έχουν λάβει καμία απόφαση είναι ότι τα καθαριστικά θα φτάσουν στα 8,8 εκατομμύρια ενώ θα αυξηθεί κατακόρυφο αριθμός των χρεωστικών σημειωμάτων, πολλά από τα οποία θα μείνουν απλήρωτα και θα καταλήξουν στην τεράστια δεξαμενή των υξυπρόθεσμων οφειλών. Σήμερα με το κοινό καθαριστικό σημείωμα, αν ένας σύζυγος έχει επιστροφή φόρου και ο άλλος θα πρέπει να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματά του, τα δύο ποσά συψηφίζονται. Έτσι το δημόσιο εισπράττει ευκολότερα τις οφειλές ξεμπερδεύοντας ταυτόχρονα και με τις επιστροφές που θα έπρεπε να κάνει. Με τα ξεχωριστά καθαριστικά αυτό δεν θα συμβαίνει. Επίσης, αν υλοποιηθεί η ιδέα του ατομικού καθαριστικού σημειώματος, ο μοναδικός λόγος για να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις στα ζευγάρια θα είναι η περίπτωση που ένας σύζυγος δεν θέλει να εμφανίσει τα εισοδήματά του στο τέλη του.